Γι' αυτό σας πειράζω. Να σας πω, Υπουργέ, πριν πάμε στα δικά σας, να σας πω κάτι. Έχετε κανένα φόβο ότι μπορεί η Ελλάδα να κινδυνεύσει να βρεθεί εκτός Σέγγεν ή κανένα ειδικό καθεστώς, μικρή Σέγγεν, μεγάλη Σέγγεν κτλ.? Όχι, δεν έχω φόβο, γιατί δεν έχω και τέτοια πληροφόρηση. Επειδή η Ευρώπη βοά, ας πούμε, ότι γίνεται. Βέβαια, βγήκε η Γεροβασίλη χθες, τα διέψευσε και είπε ότι δεν υπάρχει θέμα. Αλλά όταν τα διαβάζουμε πολύ, τα φοβόμαστε αυτά λίγο. Εντάξει, υπάρχει μια κλίμα αναταραχής γενικότερα στην Ευρώπη. Τώρα τι να πει κανείς, εδώ ακούγονται στη Γαλλία, ακούγονται ακόμα πιο τραγικά πράγματα. Οπότε, οπότε θα ακούμε πολλά πράγματα. Εντάξει, το θέμα είναι να είμαστε λίγο ψύχρεμοι. Ωραία. Δεν μου λέτε, Υπουργέ, τώρα εσείς. Καταρχήν βλέπουμε εδώ ότι έχετε ανανεώσει τη συμβάση των εργαζομένων στους δήμους και στο δημόσιο, των εργαζομένων στην καθαριότητα. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει? Ναι, ψηφίστηκε χθες τροπολογία. Α, χθες ψηφίστηκε. Και είναι για πόσο καιρό αυτό? Τις ατομικές συμβάσεις. Τις ατομικές συμβάσεις. Μέχρι το τέλος του 2016. Τις ατομικές συμβάσεις. Έτσι. Μάλιστα. Πόσος κόσμος είναι αυτός, γιατί αυτοί φωνάζανε, βγαίνουν στους δρόμους, κάνανε, οι άνθρωποι διεκδικούσαν, ας πούμε. Ναι, είναι πολύ. Είναι πολύς κόσμος, γιατί φανταστείτε ότι όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Υπουργεία, η ΟΤΑ, οι ανεξάρτητες αρχές έχουν υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες ήταν οι συμβάσεις τους έλυγαν στο τέλος του χρόνου και ήταν σε μια ομοιρία, σε μια εκκρεμότητα. Ωραία. Τώρα, κύριε Υπουργέ, ένα θέμα που ενδεχομένως θα απασχολήσει πάρα πολλούς το επόμενο διάστημα είναι το θέμα με το δημόσιο, τους δημοσίους υπαλλήλους, την αξιολόγηση, το μισθό τους. Θα μας πείτε τι γίνεται από εδώ και πέρα και τι θα κάνετε. Καταρχήν, υπάρχει θέμα να μειωθεί ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Στο μισθολόγιο το οποίο θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες και που το έχει επεξεργαστεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με την επίβλεψη και τη δική μας εδώ σαν Υπουργείο εννοώ. Όχι, δεν έχουμε μειώσεις μισθών. Έχουμε απλώς εξορθολογισμό, ξεπάγωμα του βαθμολογίου, επανακατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων στους νέους βαθμούς, αυτούς που είχαν παγώσει και άρα αυτή τη στιγμή ξεπαγώνουν. Αυτό θα δώσει και μικρές αυξήσεις, αλλά στη βάση όμως, η αρχική όμως βάση είναι ότι ξεκινάμε από τους ήδη υφιστάμενους μισθούς, τον ήδη κατώτερο μισθό, και όπου εκ των πραγμάτων υπάρξει με την επανακατάταξη μία μικρή μείωση, αυτή θα καλυφθεί με την προσωπική διαφορά. Δύο λεπτά. Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, ό,τι αλλαγή και αν κάνετε στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, δεν πρέπει να αυξηθεί το συνολικό ποσό που δίνει το προϋπολογισμό του κράτους. Σωστό είναι αυτό? Το μισθολογικό κόστος, ναι. Μπράβο. Ναι. Άρα ό,τι αλλαγές γίνουν θα γίνουν εσωτερικά. Αν αυξηθούν κάποιοι ο μισθός, κάποιοι θα μειωθεί. Ναι, αλλά σε γενικό, ναι. Αλλά εσείς όταν λέτε ότι θα σε μια κατηγορία που είναι να μειωθεί. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν έχει ήδη από πέρυσι μέχρι φέτος το δημόσιο είναι ήδη μικρότερο. Άρα υπάρχει μια. Θα μειωθεί γύρω στους 15.000 ανθρώπους. Μάλιστα. Πόσους? Έχει φύγει κόσμος έτσι κι αλλιώς. Γύρω στους 15.000 υπολογίζουμε μέχρι το τέλος του 15, μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη. Μόνο για φέτος. Έχει μειωθεί ακόμα περισσότερο. Επομένως υπάρχει δυνατότητα να κατανομήσουμε. Είναι ένα κονδύλι που σας περισσεύει άνετα. Και με την επανακατάταξη που θα γίνει τη βαθμολογική, ναι, μεγάλες προσωπικές διαφορές που υπήρχαν και ήταν πολύ μεγάλες αριθμητικά, αυτές θα αφομοιωθούν πια στην καινούργια βαθμολογική κατάταξη και μισθολογική κατάταξη. Και θα μπορέσουμε έτσι να χρηματοδοτήσουμε μια ανακατανομή, ας πούμε, των. Άρα λοιπόν εσείς είστε σε θέση να εγγυηθείτε ότι δεν θα μειωθεί κανένας μισθός δημοσίου υπαλλήλου, και τώρα αν προκύψει και καμία μικρή αύξηση, εντάξει, αυτό ευπρόσδεκτο είναι, δεν υπάρχει θέμα. Μπορείτε να το εγγυηθείτε αυτό, ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση? Ναι, αυτή τη στιγμή με βάση το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε δεν υπάρχει καμία μείωση, υπάρχει μία αύξηση για ένα ποσοστό γύρω στο 55%, μικρή όμως αύξηση, μην περιμένει κανείς ότι καλύπτει τις απώλειες που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, ούτε αποτελεί μία καλή μισθολογική πολιτική για να είμαστε και δίκαιοι, έτσι. Από 15 έως 60 είναι η. Ανάλογα με τον βαθμό που θα, με τον οποίο θα αποκατασταθεί ο υπάλληλος, ναι.
Ναι, δεν είπα, αλλά δεν, ναι, είναι σαφές όμως. Υπουργέ, ότι δεν συγγνώμη, υπάρχει, διότι, δεν είναι μια καλή δημοσιονομική. Όχι, εντάξει, δεν είναι, αλλά και αυτό που μας περιγράφεται. Έτσι, αλλά είναι θετικό κάτι, σε σχέση, ναι, με αυτό που ζούμε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό που μας περιγράφεται είναι win-win. Δηλαδή, και άλλα προσαρμόζεται και από μηδενική βάση, ναι, και όλοι παίρνουν μια αυξησούλα. Μικρή, μεγάλη, κανείς δεν χάνει, μερικοί κερδίζουν. Όχι όλοι, όχι όλοι. Όχι όλοι, η μισή. Η μισή περίπου, ένα 55%. Γιατί ναι, πάντως δεν έχουν μειώσει. Οι μισοί έχουν χάσει βαθμό τον οποίο εσεί θα επαναφέρετε. Είχαν παγώσει τριετίες. Όχι, είχαν παγώσει όμως. Είχαν παγώσει από το 2010 οι εξελίξεις. Μάλιστα. Ναι. Τώρα το θέμα της αξιολόγησης, μπορείτε να μας πείτε τι σχεδιάζετε να κάνετε για αυτό το θέμα, που επίσης ενδεχομένως να σας, ναι, οδηγήσει σε κάποια ένταση, ας πούμε, με τους δημόσιους υπαλλήλους. Ενδεχομένως, λέω. Όχι, δεν νομίζω ότι. Ναι, δεν θα δημιουργηθεί νομίζω καμία ένταση. Ωραία, για τον λόγο του ότι το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση. Λοιπόν, καταρχήν αναρτήθηκε χθες σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση και τις επιλογές προϊσταμένων. Το είδα. Πότε θα γίνει αυτό, πότε θα ολοκληρωθεί, πότε θα γίνουν. Αυτό θα είναι στη διαβούλευση, αυτό θα είναι στη διαβούλευση μέχρι την επόμενη Πέμπτη. Ναι. Για παρατηρήσεις. Η διαβούλευση θα γίνει και με άλλους τρόπους, δηλαδή με επισκέψεις στους χώρους εργασίας, με σεμινάρια ειδικών φορέων και συζητήσεις ανοιχτές και ούτω καθεξής. Και κατόπιν με τις διορθώσεις οι οποίες είναι απαραίτητο να γίνουν, γιατί κάθε διαβούλευση πρέπει να έχει και ένα αποτέλεσμα, θα κατέβει στη Βουλή. Ελπίζω από τις αρχές της καινούργιας χρονιάς να έχουμε ένα καινούριο νόμο για τη δημόσια διοίκηση γενικά. Ο οποίος τι προβλέπει. Τώρα, για την αξιολόγηση. Πότε θα αρχίσει η αξιολόγηση. Εντάξει, ναι, ψηφίζετε και έχουμε. Την πρώτη πρώτου έχουμε νόμο. Η αξιολόγηση, ναι, ναι, έχουμε. Καταρχήν έχουμε άμεσα επιλογές γενικών διευθυντών στο δημόσιο τομέα και από εκεί και πέρα μέχρι το τέλος του Ιούνιου επιλογές προϊσταμένων και επιλογές διευθυντών, δηλαδή τις δύο μεσαίες, κατά κάποιο τρόπο, στελεχειακές βαθμίδες του δημοσίου. Η αξιολόγηση ως διαδικασία αρχίζει να τρέχει, δηλαδή η πρώτη αξιολόγηση θα είναι στο, ωραία, τέλος του 2016. Πώς θα γίνει η αξιολόγηση? Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Κύριε Υπουργέ, οι προϊστάμενοι, ναι, ή τμηματάρχες, το ίδιο πράγμα, δεν είναι πραγματικότητα, ο τμηματάρχης ή ο προϊστάμενος, ναι, ναι, θα είναι υποχρεωτικός, θα εξαντλείται η πετηρίδα των πτυχιούχων ανωτάτων σχολών και μετά θα πηγαίνει στους από κάτω, ή είναι όλοι στο ίδιο τσουβάλι και επιλέγονται? Για τους προϊστάμενους τμήματος, για τους προϊστάμενους, προβλέπεται η δυνατότητα και για τους ανθρώπους της ΔΕΛΤΑ ΕΨΙΛΟΝ. Έτσι. Αυτό προβλέπεται έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχουν υπηρεσίες. Ναι, αλλά θα τα πούμε αυτό, θα το δούμε, ναι, αυτό. Ναι. Καταρχήν, ποιοι θα έχουν το δικαίωμα. Ναι. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες ενδεχομένως, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχουν πι έψιλον, έχουν μόνο δέλτα έψιλον. Άρα επομένως, θα εξαντλούνται οι πτυχιούχοι. Να... Θα εξαντλούνται, ναι, οι πτυχιούχοι και μετά αλλά, ό,τι περισσεύει. Αλλά, ναι. Ναι, ναι, όχι, δεν θα εξαντλούνται, θα έχουν δικαίωμα. Γιατί υπάρχουν υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς, ναι, έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα. Και ο πτυχιούχος και ο μη πτυχιούχος. Αλλά. Ναι, ναι, για τις θέσεις προϊσταμένων κυρίως. Αλλά προσέξτε όμως, έχουμε όμως τέσσερα κριτήρια. Έτσι. Έχουμε τα τυπικά προσόντα που είναι τα πτυχία, διδακτορικά κτλ. Έχουμε την προϋπηρεσία, την εργασιακή διοικητική εμπειρία. Έχουμε την αξιολόγηση και έχουμε και την συνέντευξη. Τη συνέντευξη, είμαστε... δομημένη συνέντευξη επί του αντικειμένου της εργασίας. Λοιπόν, η συνέντευξη, Υπουργέ μου, ξέρεις, ναι, ότι ήταν πάντα ο μηχανισμός όπου το κόμμα. Και ο υπουργός έβαζε τους δικούς του. Διότι αξιολογούσε συνέντευξη, έπαιρνε τα μόρια πολύ περισσότερο από όταν. Πώς θα εξασφαλίσετε λοιπόν τώρα το αδιάβλητο? Και θα κάνετε τη συνέντευξη τώρα, πώς θα εξασφαλιστεί αυτό? Η συνέντευξη θα γίνεται από ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία συγκροτείται για αυτό το λόγο. Είναι με προεδρία του ΑΣΕΠ, με το νομικό συμβούλιο του κράτους, με ειδικό εμπειρογνώμενα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης πάνω στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Με έναν οικείο του Υπουργείου Γενικό Διευθυντή, ο οποίος θα έχει επιλεγεί και αυτός κατόπιν, και βεβαίως θα είναι διαφανής, θα είναι ανοιχτή, θα είναι δημόσια
και δεν θα είναι συνέντευξη επί γενικών θεμάτων, δεν είναι συνέντευξη που κάνουμε εμείς εδώ τώρα. Είναι συνέντευξη η οποία θίγει ζητήματα συγκρότησης και ανάπτυξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Είναι δομημένη, ακολουθεί δηλαδή τα πρότυπα συνεντεύξεων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην. Όχι, γιατί παλιότερα είχαμε κάτι συνεντεύξεις του τύπου ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιουγκοσλαβίας. Σωστό. Και της Γαλλίας. Σωστό. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, έχουμε δύο λέξεις οι οποίες έχουν κατασυκοφαντηθεί στην Ελλάδα. Η μία είναι η συνέντευξη, διότι δεν αντιλαμβανόμαστε τι κάνει μια συνέντευξη όταν κάποιος επιλέγει κάποιον για μια θέση εργασίας. Έχει συκοφαντηθεί αυτή γιατί χρησιμοποιήθηκε κομματικά. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά αυτό προσπαθούμε τώρα να το αποφορτήσουμε. Αλλά λέγεται δομημένη συνέντευξη, όπως γίνεται σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Μην είναι σαν τα δομένα μόνο. Και έχουμε και την. Και έχουμε, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ένα θέμα. Και έχουμε επίσης και την αξιολόγηση, η οποία είναι επίσης μια συκοφαντημένη λέξη. Συκοφαντημένη και διαδικασία, είναι η Υπουργία, αλλά διότι... να σου πω κάτι. Θα το δεις μπροστά σου τώρα. Ανεξαρτήτως αν οι δικοί σου τι σου λένε και τι δεν σου λένε. Θα δεις ότι όλα τα συνδικάτα, οι φορείς, οι εκπρόσωποι και οι ίδιοι δημόσιοι υπάλληλοι, μα ο καθένας από εμάς το σπίτι του έχει, είναι πάντα υπέρ της αξιολόγησης γενικώς, αλλά πάντα εναντίον της συγκεκριμένης αξιολόγησης, όποιος και αν την προτείνει, ό,τι και αν προτείνει. Εδώ θα είμαστε και να το δεις. Μπροστά σου θα το έχεις. Εντάξει, θέλει όμως και από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας μια ανοιχτή συζήτηση και έναν κόπο. Πρέπει να κάνουμε τον κόπο να εξηγήσουμε σε πολλούς ανθρώπους διαφορετικούς που έχουν μάθει σε ένα φαυλοκρατικό σύστημα διοίκησης ότι καταρχήν δεν έχει να φοβάται κάτι τιμωρητικό από την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι κυρίως αξιολόγηση της δομής του φορέα που δουλεύει, δηλαδή στο κατά πόσον δουλεύει σωστά, κατά πόσον παράγει μια υπηρεσία που είναι χρήσιμη, την παράγει γρήγορα, την παράγει με σωστό τρόπο για τους πολίτες. Δεν έχει και την παράμετρο της προσωπικής αξιολόγησης, πώς είναι σαν πρόσωπο κάποιος. Γιατί βεβαίως, υπάρχουν περιπτώσεις στο έχει, δημόσιο βεβαίως. Που έχουν ναι, ναι. να τους κοιτάξει κανείς τι γίνεται χρόνια, ατελείωτα. Ναι, καλά, δεν ψυχιατρική. Ναι, βεβαίως. Πώς θα γίνει όμως. Ναι, ναι. Δηλαδή θα φωτίζει για την προσωπικότητα αυτή η αξιολόγηση ή θα βασιστεί στη συνέντευξη γι' αυτό. Όχι, όχι. Εδώ θα υπάρχει η αξιολόγηση καταρχήν είναι μια διαδικασία μεθοδολογίας. Δηλαδή προϋποθέτει τη στοχοθεσία, προϋποθέτει περίγραμμα εργασίας για τον κάθε υπάλληλο πάνω στο οποίο δουλεύει, προϋποθέτει τη συμμετοχή του σε αυτό το περίγραμμα εργασίας για να μπορεί και αυτός να πει τη γνώμη του, προϋποθέτει μια... πώς να το πω, μια συμβατότητα μεταξύ των προσόντων του και της ανάθεσης εργασίας που έχει. Καλά τα γενικά. Και στο τέλος της ημέρας, έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο προφανώς εξυπηρετεί και τον υπάλληλο αλλά και την διαδικασία του φορέα. Δύο πρακτικές αξιολογήσεις ξέρουμε από το τελευταίο διάστημα. Η μία ήταν η αξιολόγηση που είχε φτιάξει η προηγούμενη κυβέρνηση που έλεγε αξιολογήστε, αλλά όσοι πάρουν το χαμηλό βαθμό κινδυνεύουν να βρεθούν στην. Εκτός υπηρεσίας ή να φύγουν και να πάνε σε άλλη υπηρεσία και να απολυθούν τελείως, που αυτό ήταν κόκκινο πανί για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αλλά υπήρχε και η πριν από αυτήν την αξιολόγηση προηγούμενη, που καθόταν ο διευθυντής και έβαζε 10 σε όλους, για να μην έχει βαβούρα μες στο τμήμα. Ούτε αυτό είναι. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, είναι απολύτως σωστό αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να φύγουμε από αυτές τις πρακτικές. Η μία πρακτική λοιπόν είναι ότι η αξιολόγηση δεν έχει σχέση με καμία τιμωρία, απόλυση, διαθεσιμότητα, αλλά είναι ακριβώς μια διαδικασία όπου κάνει το δημόσιο και άρα και τον υπάλληλο καλύτερο. Και η άλλη διαδικασία είναι ακριβώς για να μην υπάρχει κανείς να παίρνει άριστα, πρέπει να υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες όπου πράγματι οι αποδοτικότεροι υπάλληλοι να μπορούν να φαίνεται αυτό το πράγμα στο φάκελό τους αλλά και στους προϊσταμένους τους, γιατί εδώ πέρα καθιερώνουμε και ένα σύστημα αξιολόγησης όχι μόνο των προϊσταμένων προς τους υφιστάμενους αλλά και των προϊστάμενων από τους υφιστάμενους, δηλαδή έχουμε μια αξιολόγηση της δομής. Προϋποθέτει επίσης και τη συμμετοχή δηλαδή της κοινωνίας αυτή την αξιολόγηση. Όχι ψηφοφορία. Όχι ψηφοφορία. Θα έχει ένα δομημένο ερωτηματολόγιο ανώνυμο το οποίο θα αξιολογεί τις δυνατότητες ηγεσίας. Κάθε υπηρεσία δεν αφορά μόνο τους υφιστάμενους, αφορά και τους προϊστάμενους. Πόσο ανεξάρτητες θα είναι αυτές οι επιτροπές που θα κάνουν τις αξιολογήσεις και πώς θα τις συγκροτήσετε. Όχι, Γιώργο, άλλο είναι αξιολογήσεις. Οι διαδικασίες... Κάθε χρόνο και άλλο είναι.
Οι διαδικασίες θα είναι όσο γίνεται πιο δομημένες και πιο ανεξάρτητες, και το πρόβλημα το μεγάλο είναι ακριβώς η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα να υιοθετήσει, να αισθανθεί δηλαδή άνετα, ακριβώς επειδή δεν είναι τιμωρητική η αξιολόγηση, αλλά είναι βελτίωση, είναι βελτιωτική πρακτική, να καταλάβει δηλαδή πώς αυτό το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει. Ωραία, είναι λοιπόν, μια μεθοδολογία, δεν είναι ένας νόμος πραξικοπηματικός. Δεν μπορώ να μην το ρωτήσω, παρά το ότι δεν είναι στην άμεση, ας πούμε, σφαίρα των αρμοδιοτήτων σας. Πώς κρίνετε εσείς αυτούς που μπήκαν οι αξιολογητές του Πανεπιστήμιου Αθηνών να κάνει μια αξιολόγηση και τους πετάξαν έξω κλωτσιδών? Θα μου πεις, δεν είμαι στο Υπουργείο Παιδείας, μην με ανακατεύεις. Έγινε τέτοιο πράγμα? Δεν έγινε. Καταρχήν, ναι. Πριν δύο εβδομάδες, τρεις. Δεν το ξέρω αυτό τι έγινε τώρα. Δεν το ξέρω τι έγινε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτό που ξέρω, ως πανεπιστημιακός, είναι όμως ότι όλα τα πανεπιστήμια έχουν αξιολογηθεί. Και υπάρχει μια διαδικασία ομαλή, και μάλιστα όχι μόνο αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους και αξιολογητές, οι οποίοι ήταν από το εξωτερικό, μάλιστα. Χωρίς αυτό. Όχι. Η διαδικασία δεν την ξέρω την συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά θέλω να πω ότι όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης των πανεπιστημίων έγιναν, και μάλιστα ήταν τόσο καταλυτικά υπέρ του δημόσιου πανεπιστήμιου, έτσι ώστε, δηλαδή μπορώ να πει κανείς δηλαδή, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια αξιολογήθηκαν σαν από τα καλύτερα παγκοσμίως. Λόγω της αξιολόγησης εξωτερικής. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι στο δημόσιο υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σαν τα σκυλιά, στην πλειοψηφία τους. Και αμοιβόμενοι και λίγο. Και υπάρχουν πάντοτε, βέβαια, όπως συμβαίνει σε αυτό, και κάποιοι που λουφάρουν, κάποιοι που με μέσον κάτω και κοροϊδεύουν τους άλλους. Αλλά οι περισσότεροι δουλεύουν σαν σκυλιά. Εάν μέσα από αυτή την αξιολόγηση βρεθεί ένας βλάκας, άχρηστος υπάλληλος, που θα υπάρχουν και τέτοιοι, λίγοι, αλλά θα υπάρχουν, τι θα γίνει με αυτόν? Κοιτάξτε, όλο το πρόβλημα του δημοσίου στην Ελλάδα είναι ότι έχει έναν βαθύτατο ανορθολογισμό. Εσείς το λέτε αυτό πιο που πρέπει να κάνουμε άμεσα. Ναι, έχει άχρηστος. Ναι. Ναι, όχι, θέλω να σας πω το εξής. Ότι ελάχιστοι, αλλά θα υπάρχουν και τέτοιοι. Ναι. Ναι, προσέξτε όμως, δηλαδή τι γίνεται. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι ένας κακός υπάλληλος. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το ίδιο το δημόσιο δεν έχει οργανογράμματα. Δηλαδή, αν έχει κάποιο νόημα η αξιολόγηση, να μας πείτε τι θα γίνει με αυτόν. Έχει νόημα, διότι τον αλλάζεις υπηρεσία, του δίνεις τη δυνατότητα να πάει εκεί που μπορεί να παράξει, του δίνεις τη δυνατότητα να γίνει καλύτερο σε μια ίσως, ας πούμε, άλλη θέση από αυτή την οποία έχει βρεθεί χωρίς να το θέλει, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε έλλειψη οργανογραμμάτων, έχουμε έλλειψη περιγραμμάτων εργασίας, έχουμε έλλειψη στοχοθεσίας, και επομένως και ένας κακός υπάλληλος φαίνεται ακόμα χειρότερος. Η δουλειά λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι να εξορθολογήσουμε συνολικά το δημόσιο, και μέσα σε αυτή τη διαδικασία πράγματι και έναν κακό υπάλληλο να τον δούμε με ποιον τρόπο μπορεί, ας πούμε, να χρησιμοποιηθεί, Υπουργέ, κάπου αλλού και κάπου διαφορετικά. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση από μένα. Επειδή ξέρετε ότι μόλις γίνουν οι κρίσεις προϊσταμένων διευθυντών, γενικών διευθυντών, κατευθείαν ανεξαρτήτως του τι θα κάνετε, θα κατηγορηθείτε ότι φτιάχνετε το κομματικό κράτος. Έτσι, δεν υπάρχει θέμα. Κατευθείαν θα έρθει η κατηγορία. Πείτε μου κάτι, η συνέντευξη. Ναι, δεν νομίζω. Μπορεί να νομίζετε. Δεν νομίζω. Θα κατηγορηθείτε λίγο. Όχι, δεν νομίζω, γιατί. Κοιτάξτε. Όχι. Αλλά εδώ είμαστε για να κάνετε, θα το δείτε κι εσείς όμως, ότι όλο το πρόβλημα είναι να φτιάξουμε μια δημόσια διαφανή διαδικασία ανεξάρτητη από όλα τα πολιτικά κόμματα και από το κόμμα της κυβέρνησης. Επειδή θα κατηγορηθείτε. Έχουμε τα τυπικά προσόντα που είναι, τα διδακτορικά του, τα σπουδές του. Πάει κάποιος για διευθυντής. Οι γλώσσες, τα μεταπτυχιακά. Οι γλώσσες, τα σεμινάρια, ας πούμε. Αν και δεν πιστεύω να έχετε βάλει σεμινάρια άσχετα. Να είναι ο άλλος στο ΙΚΑ και να έχει κάνει σεμινάρια στην θεολογία. Και να του το χρεώνετε. Όχι, τα σεμινάρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι λοιπόν οι γλώσσες του, τα χρόνια του, οι βαθμοί που είχε πάρει κτλ. Η συνέντευξη σε σχέση με όλα τα άλλα, τι ποσοστό παίρνει στον τελικό βαθμό που θα κάνει για την κρίση του? Είναι το 50%, είναι το 40%, είναι το 20%? Η συνέντευξη Όχι, είναι το 30%. Είναι το 30%. Το 30%. Προσπαθούμε να έχουμε ένα πολύ ισορροπημένο, ανάμεσα στα τέσσερα κριτήρια που έχουμε, έχουμε ένα πολύ εξισορροπημένο σύστημα, έτσι ώστε κανένα από αυτά να μην είναι
τόσο δομικά προσδιοριστικό για να επηρεάζει. Άρα πρέπει να υπάρξει μια απόλυτη ισορροπία μεταξύ των τεσσάρων κρατών. Το 30% αν μπράβο, δεν το εξουδετερώνει, αλλά τέλος πάντων. Διορθώνει. Διορθώνει τα άλλα. Διορθώνει. Διορθώνει εξισορροπιστικά. Γιατί να σας πω και κάτι. Κανένα κριτήριο, προσέξτε, κανένα κριτήριο δεν είναι απόλυτο. Αν φτιάξει μια επιτροπή, κύριε Βερναδάκη, και βάλει και θε να επιλέξει τον Καμπουράκη και του βάλει άριστα στη συνέντευξη και βαρέσει όλου του άλλου τίποτα. Τον έχει καβαλήσει, έχει καβαλήσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζουμε ότι το 30% όχι, μπορεί να αλλάξει θέμα, τα πράγματα, μισό... αλλά πόσο να βάλεις και 10% δεν γινόταν. Όχι, όχι. Πιάνε. Καταρχήν, κοιτάξτε, από αυτή την άποψη που λέτε, ναι. το πιο προσδιοριστικό είναι τα τυπικά προσόντα. Εκεί γίνεται η δηλαδή το πιο βαρύ βαρύ δηλαδή προσόν, ναι. Το πιο βαρύ είναι αυτό. Αλλά προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται. Πάντοτε υπάρχουν αντιρρήσεις και εξισορροπήσεις. Δεν μας λέει κανείς, παραδείγματος χάρη, όμως, ότι ένας που έχει ένα διδακτορικό υποχρεωτικά είναι και ικανός ή σωστός στο να διοικήσει έναν οργανισμό. Μην το συζητάς καθόλου. Δεν είναι. Έχουμε ζήσει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, μπράβο. Δεν σημαίνει ένας ο οποίος έχει υψηλά τυπικά προσόντα απαραίτητος είναι και ικανός να διοικήσει. Επομένως, η συνέντευξη, προσέξτε, η συνέντευξη επί του αντικειμένου της εργασίας, όχι γενικώς, μπορεί να είναι ένας μηχανισμός εξισορρόπησης των τυπικών προσόντων. Αλλά και αντίστροφα. Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να είναι μόνο με τη συνέντευξη, χωρίς να έχει όλα τα άλλα την αξιολόγησή του, ναι. Τα χρόνια προϋπηρεσίας λοιπόν, και την εμπειρία του και τα τυπικά του προσόντα. Τώρα τι θα κάνετε, θα πορευτείτε μόνοι σας εσείς, θα φλερτάρετε με το Λεβέντη, δεν φλερτάρετε, τι γίνεται, ας την οικουμενική τώρα γιατί είναι ένα θέμα που καίει αυτό. Θα πορευτείτε μόνοι σας όπως είναι. Διεύρυνση κυβερνητικής πλειοψηφίας. Τι θα κάνετε. Νομίζω ότι για το αμέσως επόμενο διάστημα η κυβερνητική πλειοψηφία είναι συμπαγής, δεν έχει... Αλλά βεβαίως στο μέλλον θα δούμε τις πολιτικές εξελίξεις. Εδώ είμαστε για να το... Για να δούμε να αξιολογήσουμε κάθε εξέλιξη. Α, δεν μας τα λες καλά. Προς το παρόν είσαι νομίζω ότι η κυβερνητική γραμμής, πλειοψηφία εκτός είναι... Είσαι. Αυτό το προς το παρόν σε βγάζει εκτός γραμμής. Προς το παρόν εννοώ, δηλαδή... πώς, όταν ο Αλέξης λέει έχουμε πλειοψηφία συμπαγή και σε λες προς το παρόν... Εννοείται ότι έχουμε. Όχι, δεν είπε προς το παρόν η πλειοψηφία. Προς το παρόν εννοώ, είπε μετά προς από το δύο παρόν χρόνια. Έχουμε πλειοψηφία, αλλά στο μέλλον ναι. Θα δούμε για τη διεύρυνση. Ναι. Προς το παρόν, όχι, εννοώ ότι προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα όσο η κυβερνητική πλειοψηφία είναι συμπαγής. Η διεύρυνση είναι το θέμα. Αυτό λέω, ας πούμε. Λοιπόν, θα προσπαθήσετε δηλαδή στιγμή, θα διευρύνετε. Θα προσπαθήσετε στο μέλλον, αργότερα που έλεγε ο Βλαμπουράρης στο σημείωμα, θα προσπαθήσετε να διευρύνετε το σχήμα. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχω τέτοιες. Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου αυτό. Εγώ βλέπω όμως ότι σε πάρα πολλά θέματα μπορεί να υπάρχουν πλειοψηφίες. Οι οποίες διαμορφώνονται, δηλαδή μάλλον διαμορφώνονται πλειοψηφίες ανά θέμα, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ, πολύ πιο διευρυμένες από τη σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία. Ναι. Παραδείγματος χάρη, χθες η σημαντική τροπολογία αυτή που έλυσε ένα μεγάλο θέμα για τις υπηρεσίες καθαριότητας είχε ευρύτερη πλειοψηφία με τη συμμετοχή και του ΚΚΕ σε αυτήν. Ναι, θα μπορούσε σε άλλα θέματα να είναι κάποιος άλλος πολιτικός φορέας. Ναι. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία νομίζω ότι και ακριβώς επειδή ας πούμε, το πρόβλημα είναι σήμερα να μπορέσουμε να αμβλύνουμε όλες αυτές τις δύσκολες δημοσιονομικές επιπτώσεις, τουλάχιστον για το επόμενο τετράμινο, πεντάμινο που έχουμε μπροστά μας, νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πορευτεί ας πούμε, σε αυτή τη γραμμή που έχει σήμερα. Δηλαδή έχει μια συμπαγή πλειοψηφία. Αλλά βεβαίως κάθε ας πούμε, συγκεκριμένη και αντιφόκτη υποστήριξη από οποιονδήποτε είναι ευπρόσδεκτη. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Να είστε καλά.